πολεμικών ανακοινωθέν. Ανακοινούται ότι την πρωία της σήμερον τουρκικά αεροσκάφη άνευ προειδοποιήσεως Υπούλος και Ανάνδρος εβομβάρδισαν το στρατόπεδο της Ελβίκ και έριψαν εντός του τουρκοκυπριακού θύλακος Λευκοσίας Αγίστας μικράν δύναμη αλεξιπτοδιστών. Μαύρη επέτειος σήμερα για την Κύπρο. 46 χρόνια πέρασαν από την τουρκική εισβολή στη Μεγαλόνησο το 1974. 46 χρόνια ενός βίαιου διαχωρισμού του νησιού και καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το ρολόι έδειχνε 5:30 τα ξημερώματα. Ήταν 20 Ιουλίου του 1974 και η Κύπρος ξύπνησε με τους ήχους των σιρήνων πολέμου. Ξεκίνησε η εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο με αποβατικές και αεροπορικές επιχειρήσεις. Κωδική ονομασία της εισβολής – Ατίλας. Οι αλεξιπτοτιστές έπεφταν μαζικά, ενώ δυνάμεις του πεζικού της Τουρκίας αποβιβάζονταν στις παραλίες της Κερίνιας χωρίς να υπάρξει επαρκής αντίσταση, καθώς οι μάχημες στρατιωτικές μονάδες είχαν αναλάβει να στηρίξουν το πραξικόπημα που είχε γίνει στις 15 Ιουλίου. Η Τουρκία, εκμεταλλευόμενη το πραξικόπημα της Χούντας των Ελλήνων Συνταγματαρχών, εκτέλεσε την ειρηνευτική επιχείρηση, όπως τη χαρακτήρισε. Έτσι υλοποίησε τους μακροχρόνιους στρατηγικούς σχεδιασμούς της, πατώντας στα χώματα της Κύπρου. Χιλιάδες οι νεκροί, εκατοντάδες οι αγνοούμενοι της κυπριακής τραγωδίας. Η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο και έκτοτε κατέχει το 37% του εδάφους της κυπριακής δημοκρατίας, με τη χώρα να παραμένει διαιρεμένη 46 χρόνια μετά. Η Κύπρος δεν ξεχνά τις μαύρες αυτές σελίδες της ιστορίας της και δεν έχει καταφέρει την επανένωσή της ακόμα.